λίγη ώρα με τη ζωή μου. Ίσως για τελευταία φορά. Ο Μίκης μου παίζει κι αυτός μαζί μας. Τι γλυκά παιδιά. Τους αποχαιρετώ όλους. Το περιμένω το ναταλάκι μου. Έχει χάσει το θάρρος της και κλαίει. Χρειάζομαι όλη μου την δύναμη για να την παρηγορήσω. Ενώ εγώ ίδιος έχω τόση ανάγκη παρηγορίας. Ήχω να αποχαιρετήσει ίσως διαπαντός στο σπίτι μου, όπου διήλθοντος σε επιτυχάς ημέρα σε μέσο της οικογενείας μου. Εκείθεν, με την άμαξαν, πηγαίνω εις των ακροταφείων. Κάθιμαι ολίγην ώρα παρά το μνήμα του πατρός μου. Αισθάνομαι την ψυχή του πολύ κοντά μου. Ενθυμούμαι με πόση φλόγα αγαπούσε εκείνος την πατρίδα. Ενθυμούμαι ότι ορκίστην επί του φερέτρου του να αποθάνω εν ανάγκη υπέρ αυτής. Όλες αυτές οι σκέψεις με δίδουν θάρρος και επαναφέρουν ολίγην από τη γαλήνη στην ψυχή μου. Διότι σκέφτομαι ότι κι αν φωνευθώ θα επανεύρω την γαλήνη εκείνου του Αγίου Ανθρώπου. Δευτέρα, 1η Μαρτίου 1904. Βαίνομεν όλοι αθορύβως και σιωπηλοί. Το σκότος είναι βαθύτατον. Δεν βλέπομεν τίποτα. Το ψύχος τριμήτατον. Τα πόδια μας παγωμένα. Ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Ο μόνος τρόπος να βαδίζεις σταθερός είναι να ακολουθείς την κίνηση των ποδών του προπορευωμένου. Ο νους μου είναι εισάς όλους. Και στη Μακεδονία. Αν και κοπιάζομεν πολύ και υποφέρομεν από την αθλειότητα του δρόμου, είμαι όμως πολύ ενθουσιασμένος και συγκινημένος. Είναι η αρχή των υπέρ της Μακεδονίας μας σκόπων. Έχω την πεποίθηση ότι και εμάς και την Αγίαν υπόθεση θα ευλογήσει ο Θεός. Αν όμως τυχόν δεν θελήσει να επιστρέψουμε, να μην λυπηθείς, Ναταλία. Αλλά να είσαι γενναία και υπερήφανη και να χρησιμεύσεις έτσι ως παράδειγμα εις όλας τας Ελληνίδας. Η ωραία και αγγελική ψυχή σου είμαι βέβαιος ότι θα αισθανθεί όπως το θέλω. Μας χωρίζει ο πόλεμος, μα θεριεύει η ελπίδα, πως για τη γλυκιά πατρίδα φεύγω τώρα εκδικητής. Μας χωρίζει ο πόλεμος, μ' αν με νιώθει η ψυχή σου, φέρνε με στην προσευχή σου, να γυρίσω νικητής. Ιουλίου 1904. Σε βεβαιώ. Απορώ πως είχαν τη δύναμη να αφήσω εσένα και τα δύο αγγελάκια μου που είστε η μόνη μου ευτυχία. Καμιά φορά το θάρρος με εγκαταλείπει εντελώς. Αλλά τότε συλλογίζομαι τι υποφέρουν εκείνοι οι δυστυχείς. Όπως στιγμής η στιγμή αναμένουν να τους χωρίσει διαπαντός από τις οικογένειές των, η μάχαιρα των δολοφόνων. Και έτσι λαμβάνω και πάλιν θάρρος και ανυπομονώ να αρχίσω την εργασία. Αναλαμβάνω αυτόν τον αγώνα με όλη μου την ψυχή. 12 Οκτωβρίου 1904. Επί 23 ημέρας βρέχει συνεχώς.
και πάνω τι κάμνο μεν γίνεται υποβροχήν ραρδέαν. Τας νύχτας, τας διερχόμεθα επίσης υποβροχήν, έξω εις τα δάση. Ήμουν ο μόνος, ο οποίος δεν είχε ακόμα προσβληθεί επιρετού. Από προχθές, κατελήφθην από αυτού. Εκείνο το βράδυ, λόγω της κακοκαιρίας, ο Παύλος και τα παλικάρια του διανυκτέρευσαν στο χωριό Στάτης τα Καστοριάς. Η παρουσία τους έγινε αμέσως αντιληπτή. Ένα τουρκικό απόσπασμα περικύκλωσε το χωριό, ειδοποιημένο από τον Βούλγαρο Κομιτατζή Μήτρο Βλάχο. Με πρωτοβουλία του τουρκικού αποσπάσματος, ξεκίνησε η συμπλοκή. Ο Παύλος Μελάς τραυματίστηκε θανάσιμα. Τα τελευταία του λόγια κατάφερε να τα πει στο πρωτοπαλίκαρό του, τον Νικολό Πύρζα, και ήταν: «Νίκο, πάρε το τουφέκι μου και δώσε το στο γιο μου. Το σταυρό στη γυναίκα μου. Και πες τους ότι έκανα το καθήκον». Ήταν Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου του 1904. Αξίζει αλήθεια να αγωνίζεσαι για έναν πολιτισμό ο οποίος δεν είναι από ηλιθαρτή, αλλά είναι η ίδια σου η ψυχή. Να σ' αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι μόνη, μα τόσο μόνη, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό πότε η θλίψη, πότε η πόνη. Που να σ' αλήθεια το βράδυ αυτό που με τρυπάει άγριο τα γέρι, να'ρθεις και μένα φίλη αυτό, να με γεμίσεις ευχαριστώ. Ας ερχόσουν για λίγο μονοχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι, τα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο, ας χανώσουν μετά. Ο Κωνσταντίνος και η Μαρινένα Λιακοπούλου είναι δύο από τα πέντε παιδιά και αρχηγέ τα οποία παρουσιάζουν το θεατρικό του Παύλου Μελά με τον κύριο Νικόλτσο. Είναι από τη Θεσσαλονίκη και θα χαρούμε, θα κάνουμε και μια εκδήλωση στο Τρίτο Σώμα. Και έχουμε προγραμματίσει και τη Σχολή Ελπίδα. Και για τη Σχολή Ελπίδα. Χίλια μπράβο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.